Κύριε Μαρίνη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας και τους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, την Κυριακή κάνετε μία ακόμα συγκέντρωση ως Πάμενο, αλλά και άλλες οργανώσεις και συνδικαλιστικοί φορείς για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και κυρίως υπέρ των Παλαιστινίων, με αυτά που περνάνε εκεί πέρα, με την κατάσταση η οποία έχει εξελιχθεί. Για δώσε μας μια εικόνα καταρχήν. Θέλω να πω δηλαδή από την αρχή που ξεκινήσατε τις κινητοποιήσεις, υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον του κόσμου για αυτές τις κινητοποιήσεις? Καταρχάς να πω και εγώ ευχαριστώ πραγματικά που δίνετε το βήμα στα συνδικάτα να προβάλλουν τις κινητοποιήσεις τους υπέρ της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και κατά της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτό το μακελιό, γιατί είναι πραγματικά πολλές κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος και δυστυχώς από πολλά μέσα είναι εξαφανισμένες, θα λέγαμε. Ναι, το ενδιαφέρον μεγαλώνει, η συμμετοχή μεγαλώνει και την Κυριακή στις 5 του Νοέμβρη, στις 11 η ώρα το πρωί στο Σύνταγμα, θα έχουμε μια μεγάλη ακόμα συγκέντρωση δεκάδων ομοσπονδιών, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σωματείων, φορέων του λαϊκού κινήματος, υπέρ της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και με έτοιμα να σταματήσει η εμπλοκή στη χώρα μας. Μια κινητοποίηση που είναι συνέχεια δύο πολύ μεγάλων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας το προηγούμενο διάστημα. Είναι συνέχεια της μεγάλης, πραγματικά της συγκλονιστικής συγκέντρωσης στην Ελευσίνα, απέναντι στην απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει την 112 πτέρυγα μάχης για αξιοποίηση από τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ στους δολοφονικούς σχεδιασμούς απέναντι στο μακέλεμα του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και μιας κινητοποίησης εχθές, μιας πολύ μαχητικής παρέμβασης των συνδικάτων στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν ξέρω αν είδατε τις. Ναι, θα σας ρώταγα, γιατί αυτό έλεγα νωρίτερα. Κύριε Μαρίνη, διότι. Καταρχήν είχε πολύ ενδιαφέρον ο χώρος που έγινε η κινητοποίηση. Δεύτερον, είδα ότι υπήρξαν και αντιδράσεις όμως για αυτές τις κινητοποίησεις, για τη χθεσινή ειδικά. Επειδή έτυχε να είμαι παρόν στη συγκέντρωση, ήταν πραγματικά θερμότατη υποδοχή και από τους επιβάτες και από τους εργαζόμενους. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι και από άλλες χώρες που ταξίδευαν να μετακινηθούν, που μίλησαν μαζί μας, πήραν πολύ ενδιαφέρον την ανακοίνωση και δήλωσαν ότι τέτοιες κινητοποίησεις και δράσεις πρέπει να συνεχίσουν και πρέπει να πραγματοποιούνται, γιατί πραγματικά σπάνε και ένα πέπλο σιωπής και βγάζουν, αν θέλετε, προς τα έξω αυτό που πραγματικά υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς και αυτό που νιώθουν οι λαοί, όχι μόνο στη χώρα μας. Γιατί εμείς την Κυριακή και όλες τις επόμενες μέρες θα ενώσουμε τη φωνή μας από την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους που βγαίνουν στον δρόμο, θα το έχετε δει, από τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Μόντρεαλ, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Όσλο, το Μπέλφαστ, τις Βρυξέλλες, τη Μαδρίτη, την Κωνσταντινούπολη, από όλο τον κόσμο και με μια φωνή, παρά σκληρές απαγορεύσεις και καταστολής, ειδικά σε μια σειρά χώρες του εξωτερικού, βροντοφωνάζουν το σύνθημα Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Άρα εσείς λέτε ότι είδατε θετική ανταπόκριση και στην συγκέντρωση που έγινε στο αεροδρόμιο, γιατί υπήρξαν, όπως λέει και ο Γιώργος, διάφορα σχόλια ότι ήταν ουσιαστικά, δεν ήταν η καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα, ότι ήταν γραφικό, οτιδήποτε. Έχουν ακουστεί διάφορα. Κοιτάξτε, τα σχόλια που μπορεί να γράφονται απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Η ανταπόκριση ήταν θετική, θερμή και από τους εργαζόμενους και από τους επιβάτες. Και νομίζω ότι γραφικό δεν μπορεί να είναι μια δράση και μια κινητοποίηση που πραγματικά φέρνει στο επίκεντρο την ανάγκη να στηριχθεί ένας λαός που ματώνει και θα λέγαμε το εξής, ότι όποιος πραγματικά θέλει να λέγεται άνθρωπος δεν μπορεί να μένει σιωπηλός μπροστά σε αυτό το έγκλημα που συντελείται σήμερα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ σε συνεργασία με το ΙΠΑ, με ΙΠΑΝΑ του Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε ένα ολόκληρο λαό. Κανείς δεν μπορεί, κύριε Ψάλτη και κυρία Σαλαμάρα, να σιωπά όταν στη Γάζα αυτή τη στιγμή οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς ξεπερνούν τους 8.500. Ανάμεσα σε αυτούς είναι 4.500 παιδιά και πάνω από 1.000 γυναίκες. Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός όταν βλέπει μικρά παιδάκια, και σε μιλώ και με την ιδιότητά μου ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, που θα έπρεπε να πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στο σχολείο τους, που θα έπρεπε να παίζουν με τους φίλους και τις φίλες τους, που θα έπρεπε να κάνουν σχέδια, όνειρα για το μέλλον. Να βλέπει αυτά τα παιδάκια να γίνονται κομμάτια από τα κανόνια και τις σφαίρες μας πάνω από τον στρατού. Και όταν ακόμα και η ίδια η UNICEF, και είναι συγκλονιστικό, πραγματικά ανατριχιαστικό, δηλώνει ότι το κόστος, το εντός πολλών εισαγωγικών κόστος, αυτού του πολέμου θα μετρηθεί σε μικρά παιδιά. Mm-hmm. Κύριε... Αυτό είναι το αίσθημα των λαών και του ελληνικού λαού, γιατί είμαστε πραγματικά καθημερινά σε χώρους, σε δεκάδες χώρους δουλειάς και συζητάμε με τους συναδέλφους, με τους εργαζόμενους, με τους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι το αίσθημα των λαών. Όμως, κύριε Μαρίνη, νομίζω... μπορεί πρακτικά αυτές οι κινήσεις και αυτές οι δράσεις να αλλάξουν κάτι? Αυτό αναρωτιέται ο κόσμος.
νομίζουμε ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά. Πάντοτε οι λαοί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν το δίκαιο τους. Μπορούν να πιέσουν τις κυβερνήσεις και την ελληνική κυβέρνηση, γιατί και η κινητοποίηση που έχουμε την Κυριακή στρέφεται και απέναντι στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και του Έλληνα Πρωθυπουργού που συναντήθηκε με τον Νετανιάχου, που αποτελεί απόδειξη συνενοχής αυτό το έγκλημα, με τις διάφορες δηλώσεις ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ότι θα πρέπει να ασκεί αυτό το δικαίωμά του χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος, και είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό να λέγεται λίγες μέρες μετά από τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο, μετά από τον βομβαρδισμό στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Τέτοιες δηλώσεις είναι ανιστόρητες και απαράδεκτες. Όπως επίσης είναι απαράδεκτη και η στάση αποχής στον ΟΗΕΑ από το ψήφισμα για την κατάπαυση του πυρός, αλλά και η στάση των κομμάτων αυτών που ψήφισαν το κατάπτυστο ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ τάχαμο να κάνει αυτοάμυνα. Ένα ψήφισμα που έδωσε αέρα στα πανιά της κυβέρνησης Νετανιάχου να συνεχίσει το μακελιό με τα πρόσφατα γεγονότα, όπως έχετε δει, με την σφαγή στο προσφυγικό καταβλισμό της Νταμπαλίγια. Άρα, ναι, έχει νόημα οι λαοί να κινητοποιούνται. Έχει νόημα να απαιτούν να σταματήσει εδώ και τώρα αυτό το μακελιό. Έχει νόημα να απαιτούν από τις χώρες τους να σταματήσουν να στηρίζουν και την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζουμε ότι, ναι, ακριβώς αυτός ο αγώνας, που αυτός ο αγώνας δεν είναι τώρα, αυτός ο αγώνας δίνεται και η αλληλεγγύη των λαών πάνω από όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται σε κατοχή αυτός ο λαός και βιώνει τα αποτελέσματα πραγματικά αυτού του σκληρού καθεστώτος. Και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες οι λαοί έχουν βγει στο δρόμο, εκφράζουν με πολλούς τρόπους την αλληλεγγύη τους. Εμείς, να σας πω για παράδειγμα, ως εκπαιδευτικοί, όλα τα προηγούμενα χρόνια, και όχι μόνο τώρα, πήραμε πολλές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, τη μεγάλη πρωτοβουλία για ένα τετράδιο για τα παιδιά της Παλαιστίνης, με αφορμή μια συγκλονιστική εικόνα μιας μαθήτριας που έξω από τον γκρεμισμένο σχολείο της προσπαθούσε να μαζέψει τα βιβλία της, ή τη μεγάλη πρωτοβουλία για ένα σχολείο στη Γάζα. Και πραγματικά αυτή είναι η σωστή πλευρά, κατά τη γνώμη μας, της ιστορίας, με το δίκαιο των λαών. Και αυτή η στάση των λαών που μπορούν να αντιβάλουν το δίκαιο τους έχει πραγματικά απονομιμοποιήσει και τη νέα επίθεση, τη νέα σφαγή που γίνεται σήμερα στο Ισραήλ, και μπορεί να πιέσει, να πιέσει τις κυβερνήσεις πραγματικά να επιβάλλουν, να σταματήσουν τη συμμετοχή και να επιβληθεί το δίκαιο, να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα που έχουμε. Okay. Εγώ θέλω να πω επίσης ότι θα έχει και συναυλία, έτσι να το πω για να γίνει κατανοητό αυτό, το ραντεβού. Θα έχει συναυλία και μετά θα γίνει πορεία. Σωστά. Θα έχει μεγάλη συναυλία από γνωστά συγκροτήματα. Ναι. Και θα προσπαθήσουμε να μεταρρέψουμε αυτή την αγανάκτηση, αυτή την οργή που νιώθουμε σε στίχους και μουσικές νότες, σε μια γλώσσα που ενώνει και γίνεται κατανοητή από όλους τους λαούς, και βεβαίως μετά θα γίνει μεγάλη πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Και παράλληλες συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις την ίδια μέρα, κύριε Μαρίνη. Όλο αυτό το διάστημα, όπως θα έχετε δει, γίνονται μαζικές κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις, σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας. Αυτές τις μέρες, μάλιστα στις 4 και 5 του Νοέμβρη, είναι και μέρες πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας δράσης για να σταματήσει αυτό το έγκλημα στην Παλαιστίνη. Κινητοποίησεις που, όπως λέω και πριν, όπως είπα και πριν, έχουν σαφήνεια, έχουν πολύ συγκεκριμένους στόχους και αιτήματα. Δεν είναι απλά για να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι να απαιτήσουμε καμία στήριξη προς την κυβέρνηση του Νετανιάχου, προς το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, να μην υπάρξει καμία διευκόλυνση σε βάσεις και υποδομές, να φύγουν τώρα τα γεράκια του πολέμου από τη Ζούδα, από την Ελευσίνα, να γυρίσει πίσω η ελληνική φρεγάτα Ψαρά, που δεν έχει καμία δουλειά να συνοδεύει τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα, να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, και το αίτημα αυτό που είναι στα χείλη όλων των λαών, να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό, η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, δηλαδή του δίκαιου αιτήματος ο Παλαιστινιακός λαός να έχει την δική του πατρίδα, που είναι και η μοναδική λύση και απάντηση στο σταμάτημα του πολέμου, ενός πολέμου που τον πληρώνουν όλοι οι λαοί. Και ο λαός του Ισραήλ και οι εργαζόμενοι του Ισραήλ. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Για να κλείσουμε, κύριε Μαρίνη, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ότι τα ελληνικά συνδικάτα, η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα πρέπει να εντείνουν το επόμενο διάστημα την πάλη και τη διεκδίκησή τους γύρω από αυτό το πλαίσιο διεκδικήσεων. Γιατί αυτή η εμπλοκή της χώρας μας έχει άμεσες, πραγματικά άμεσες συνέπειες στον ελληνικό λαό και τους Έλληνες εργαζόμενους. Από τις αυξήσεις στα καύσιμα, από την παραπέρα όψη του προσφυγικού, από το κίνδυνο των αντιπίνων, από το γεγονός ότι κάθε χρόνο, κύριε Ψάλτη, κυρία Σαλαμάρα, δίνουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανατοϊκές δαπάνες για εμπλοκή σε τέτοιους αιματερούς σχεδιασμούς, που καμία σχέση δεν έχουν
με την άμυνα της χώρας μας και την ίδια στιγμή κόβονται δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή καλείται πραγματικά ο λαός μας να σφίγγει καθημερινά το ζωνάρι και να βλέπει τη ζωή του να δυσκολεύει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρίνη. Χίλιοι λόγοι να είμαστε στο Σύνταγμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.